Η περιοχή αυτή ήταν ένα φέουδον το οποίο ανήκε στου φράγκους κατακτητέ τη Κύπρου και ακολούθω του Βενετού. Με την τουρκική κατακτήση τη Κύπρου το 1571, η περιοχή αυτή πέρασε στα χέρια των Αγάδων που ήταν επικεφαλή του στρατού που έκαναν την εισβολή και κατάληξε στο τέλο να πουληθεί σε μια μερίδα λιθροδονικιατών, του οποίου οι σημερινοί απόγονοι είναι οι ιδιοκτήτε τη γη που βλέπουμε εδώ. Ε, τι είναι ακριβώ αυτό το κάτι που κάνει ξεχωριστή αυτή την περιοχή, ε, Βασικά μιλούμε για το φαράγγι της Κακχαρίστρας, το οποίο βρίσκεται κάπου δεξιά, από εδώ που είμαστε. Είναι μια περιοχή στην οποία υπάρχουν απολυθώματα 4 με 5 εκατομμυρίων χρονών κοχυλιών και την οποία το κράτο θέλει να προστατεύσει. Ε, γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο, το 2003 με το τοπικό σχέδιο, ήρθε, το κράτο και έβαλε αυτή την περιοχή σε ΔΕΛΤΑ1, περιοχή η οποία προστα... είναι περιοχή προστασία, δεν μπορεί να κάνει τίποτε και έχει εκμηδενήσει την αξία τη γη που βλέπουμε εδώ. Άρα, μιλούμε για το περιβόητο τοπικό σχέδιο για το οποίο υπάρχουν πάρα πολλέ διαμαρτυρίε. Είναι το, περι... είναι το περιβόητο τοπικό σχέδιο το οποίο έχει εκμηδενήσει την αξία τη γη. Οι διοκτήτε τη γη εδώ αντιδρούν με το σχέδιο αυτό, διότι έχει εκμηδενήσει, όπω είπα και πριν, την αξία τη περιοχή. Στην τελευταία αναβάθμιση του τοπικού σχεδίου, μετά από τι συντονισμένε ενέργειε του Δημάρχου του Δημοτικού Συμβουλίου και τη Επιτροπή Πρωτοβουλία, υπήρξαν κάποιε μετατροπέ στο σχέδιο αυτό. Ε, ιδιαίτερα όσον αφορά, είναι μια πρόνοια την οποία πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο και πρέπει να το ξέρει, όσον αφορά την ανταλλαγή Τη γη αυτή με οποιαδήποτε χαλίτικη γη σε όλη την Κύπρο είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο προηγούμενο σχέδιο και το οποίο η κυβέρνηση τώρα έχει έρθει και βάλει με την νέα αλλαγή την οποία έχει κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι αρκετά. Δεν αποδεχόμαστε χωράφια όπω είναι η περιοχή δεξιά που βλέπουμε ότι είναι όλων επίπεδα χωράφια να γίνει ανταλλαγή με χαλίτικη γη κάποια ανταλλαγή μπορεί να γίνει όπω βλέπουμε εδώ δεξιά πάνω στην κορυφή του Απαλού. Κάποια περίκλειστα τεμάχια τα οποία βρίσκονται μέσα σε χώρου πρασίνου, σε χαλίτικα που λέμε. Θα υπάρξει κάποια αλλαγή από αυτά. Αλλά εκτό από αυτό, εγώ θέλω να πω ότι με την εισαγωγή του νέου σχεδίου έχουμε κερδίσει και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα αναφέρω εδώ μια και μιλάμε τώρα. Μιλούμε μια τεράστια περιοχή που ξεκινά από την περιοχή του Γκάσιμπι μέχρι τη βιομηχανική περιοχή των Λατσονδεξιά δεξιά, δυτικά και ανατολικά του αυτοκινητόδρομου. Έχει μπει σε, σε, ζώνη ειδικών χρήσεων. Μιλούμε ε, ο συντελεστή έχει αυξηθεί στο 60%. Εκεί μπορεί να γίνει ανάπτυξη ε, με μπορούμε να πούμε με πολυκατοικίε και τέτοια πράγματα τα οποία θα εμποδίζουν τον, τα καυσαέρια και την φασαρία στι οικιστικέ περιοχέ που θα είναι ανατολικά και δυτικά του αυτοκινητόδρομου, μελλοντικέ οικιστικέ περιοχέ. Η, η αξία τη γη σίγουρα εκεί έχει πολλαπλασιαστεί και μπορεί να, μπορώ να πω ότι αξίζει περισσότερο από τα οικιστικά τεμάχια που θα βρίσκονται κοντά του. Ένα, κάτι άλλο που έχουμε πετύχει με το, με το νέο τοπικό σχέδιο είναι η αύξηση των συντελεστών όσον αφορά τι οικιστικέ περιοχέ. Η περιοχή δίπλα από το ΓΑΣΙΜΠΗ, ε, μεταξύ του ΓΑΣΙΜΠΗ και, και τη Τράπεζα Κύπρου, από 30% που ήταν ο συντελεστή, έχει περάσει στο 60%. Η περιοχή προ το δρόμο τη Λαϊκή ε, ε, Sporty Club έχει περάσει στο 80%. Έχουμε αυξήσει την εμπορική ζώνη στην οδόν Αγίου Γεωργίου. Η εμπορική ζώνη πηγαίνει μέχρι το τέλος, μέχρι την ένωση με το Γέρι. Και όχι μόνο αυτό, θα συνεχίσουμε για να βελτιώσουμε με τις ενστάσεις οι οποίες θα γίνουν τώρα μέχρι τις 29 του Νοεμβρίου και να κερδίσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Τελειώνοντας, θέλω να μα εξηγήσετε γιατί νιώσατε την ανάγκη να κάνετε μια δημόσια δήλωση για να... Για να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα όπω όπως αναφέρεται στην αντίληψη. Διότι πολλή λόγο γίνεται για την περιοχή αυτή. Κάποιοι φαίνεται ότι εκμεταλλεύονται τον πόνο των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι, όπω είπα και πριν, είναι οικογενειάρχε, δεν είναι ούτε μεγαλοκτηματίε, ούτε άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλο κεφάλαιο πίσω του. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ε, την κατάσταση και να στείλουν λάθο μηνύματα. Εγώ λέω στου ανθρώπου αυτού να πάνε να πάνε στο Δημαρχείο να ενημερωθούν και θα γίνουν και κάποιες ενημερώσεις από τον ίδιο τον κύριο Δήμαρχο και κάποιους από το μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στις προεκλογικέ συγκεντρώσεις που θα γίνουν προσεχώς. Είναι καλό να ξέρουμε τι γίνεται και να μην βγάζουμε συμπεράσματα δίχως να ξέρουμε την πραγματική διάσταση του θέματος. Υπάρχει δυνατότητα για αύξηση των συντελεστών Σίγουρα υπάρχει όσον αφορά τι εμπορικέ δρόμους, δρόμου, την Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη, την Λεωφόρο Μακαρίου και την Λεωφόρο Αγίου Γεωργίου. Μέσα από τη διαδικασία των εστάσεων θα προσπαθήσουμε για να μεγαλώσουμε και να αυξήσουμε του συντελεστέ δόμηση στι περιοχέ αυτέ και του ορόφου.